Διεξήχθησαν οι εκλογές του δικηγορικού συλλόγου Λάρισα στο κέντρο της πόλης, με τη συμμετοχή να είναι μεγάλη σύμφωνα με την υποψήφια για την Προεδρία κυρία Νικολέτα Μπασδέκη, η οποία υπογράμμισε τις δυσκολίες με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος λόγω της πανδημίας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί καλή επιτυχία στους την υποψηφίους της. Διεξάγονται σήμερα οι εργασίες για την εκλογή Προέδρου και Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα, την τετραετία 2022 και επέκεινα. Διεξάγεται σε όλη τη χώρα σήμερα, διεξάγονται εργασίες για την εκλογή των νέων διοικήσεων των δικηγορικών συλλόγων. Υπήρξε ένας έντιμος και ήπιος προεκλογικός αγώνας. Η προσέλευση των συναδέλφων μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική, έχει ψηφίσει αρκετός κόσμος. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία. Και από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί, αντίπαλοι όχι στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά αντίπαλοι με τα προβλήματα του δικηγορικού κόσμου και με την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε και με πολλές δυσκολίες. Μέσα σε μια περίοδο πανδημίας, η οποία κόστησε πάρα πολύ και η οποία μάτωσε ο δικηγορικός κόσμος, ευχόμαστε να έχουμε καλύτερες μέρες και για τους δικηγόρους και για την δικαιοσύνη και για όλα αυτά. Να σημειωθεί πως στην Προεδρία διεκδικούν η κυρία Νικολέτα Μπασδέκη, ο κύριος Χρήστος Μπραζιώτης και ο κύριος Τρίφων Τσάτσαρος.